Από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα λίγο πριν από το μεσημέρι στην κεντρική λεωφόρο Ομονίας στη Λεμεσό. Ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε καζάνι, που βρισκόταν πάνω σε όχημα των δημοσίων έργων που εκτελούσε εργασίες σήμανσης του οδοστρώματος, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο δεκάδες πολίτες και περιουσίες. Ενώ τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά το χειριστή του, ένα μοτοσυκλετιστή διανομέα ποτών που κινείται πίσω από το όχημα, καθώς και άλλα δύο πρόσωπα που περνούσαν από την περιοχή. Το καζάνι, το οποίο περιείχε ειδικό μείγμα μπογιάς σε θερμοκρασία πέραν των 300 βαθμών Κελσίου, κατά από συνθήκες που διερευνώνται από το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, την αστυνομία και την πυροσβεστική, εξεράγει βία, με αποτέλεσμα το μείγμα να εκτιναχθεί σε απόσταση μέχρι και 400 μέτρων. Εθνοφρουρείς σε στρατιωτικό όχημα που βρέθηκε στη σκηνή με τη χρήση πυροσβεστήρα προσπαθούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε. Φαίνεται να υπήρξε μια επεφέρμανση του καζανιού, είχε γίνει μια εκτόνωση, μια βίαιη έκρηξη, με αποτέλεσμα να εκτονωθεί το καπάκι ουσιαστικά, θερμά αέρια που βρισκόταν εντός του καζανιού και μέρος του υλικού. Δευτερόλεπτα μετά το συμβάν, υψηλόβαθμος τέλεχος της αστυνομίας που βρισκόταν στην περιοχή προσέτρεξε στο μέρος. Ανέβηκε στο όχημα, κατάφερε να αποσυνδέσει και να απομακρύνει τις 4 φιάλες υγραερίου με τις οποίες θερμενόταν το καζάνι, προλαμβαίνοντας δεύτερη και ισχυρότερη έκρηξη που θα ακολουθούσε. Ο Αντένα εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από την αυτοθυσία του αξιωματικού αλλά και των εργατών των δημοσίων έργων που αψήφισαν τον κίνδυνο και ανέβηκαν στο όχημα για να απομακρύνουν τον χειριστή του οχήματος που τραυματίστηκε. Άκουσα την έκρηξη, ήμουν μέσα από την πόρτα. Μόλις άκουσα την έκρηξη, έβγηκα έξω. Είδα πολύ καπνό, είδα το καζάνι να παίρνει φωτιά. Ένα μιτσί να τρέχει γύρω με μοτόρα πόμπου κάτω από το καζάνι. Μετά ήρθε ένας αστυνομός, βασικά παραπάνω βίας, ήρθε ένας αστυνομός. Έφυγε πάνω άνθρωπος, εξένωσε τις ποτήλιες. Έπιαν πυροσβεστήρες, προσπάθησε να σβήσει φωτιά, εντάξει φωτιά είναι σβηνέ. Στη σκηνή που αποκλείστηκε σε μεγάλη ακτίνα, έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη και πυροσβεστικά οχήματα. Ζημιές υπέστησαν 15 οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή και 2 μοτοσυκλέτες. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, απολύθηκαν. Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε και ο αξιωματικός της αστυνομίας. Λόγω της έκρηξης, τμήμα της λεωφόρου Ομονίας παρέμεινε κλειστό για ώρες, με την αστυνομία να διοχετεύει την τροχιά κίνηση προς τους γύρω δρόμους.